Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Ειρήνη, μαμά μιας μικρής 4 ετών και στο κανάλι μου θα βρείτε θέματα σχετικά με το παιδί και τον μινιμαλιστικό τρόπο ζωής. Πήγαμε καρδίτσα! Για μία ακόμη φορά στο κανάλι μου θα βρείτε ένα σχετικό βίντεο από το Πάσχα που είχαμε πάει στο Παυσίλιπο με τα παγόνια. Θα το αφήσω κάπου εδώ για να πάτε να το δείτε. Και αυτή τη φορά πήγαμε στον Φιλόνικο, έναν ονειρεμένο πολυχώρο ψυχαγωγίας και δραστηριοτήτων. Πρόκειται για μια πανέμορφη έκταση 17 στρεμάτων, 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Καρδίτσας και στον δρόμο που πάει για τις λίμνες Σμοκόβου και Πλαστήρα. Γνωρίζω ότι αρκετοί επισκέπτεστε τη λίμνη Πλαστήρα, γι' αυτό την επόμενη φορά που θα το κάνετε, μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε τον πολυχώρο του Φιλόνικου, γιατί πραγματικά αξίζει και θα με θυμηθείτε. Πήγαμε λοιπόν στον Φιλόνικο το Σάββατο το πρωί. Σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι ανοιχτά μόνο τα Σαββατοκύριακα και τις Αργίες από τις 9 το πρωί έως τις 10 το βράδυ και καθίσαμε εκεί 3 ολόκληρες ώρες. Δεν αντιληφθήκαμε καν πώς πέρασε η ώρα. Έχει έναν απίστευτα υπέροχο ζωολογικό κήπο με μοναδικά ζώα. Έχει υπασία, η μικρή έκανε με ένα μικρό πόνι και με ένα, σε άλλη φάση, και με ένα παιδικό κάρο και ξετρελάθηκε. Εγώ ερωτεύτηκα τη σουρικάτα που δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο αξιαγάπητη από κοντά, την ερωτεύτηκα πραγματικά και είδαμε και άλλα ζώα, τα οποία δεν θα είχαμε την ευκαιρία να δούμε, πιστεύω, ξανά στη ζωή μας, αν δεν υπήρχε ο Φιλόνικος. Όπως ήτανε ταρακούν, λάμα, ευρασιατικός μπούφος, που στην αρχή νομίζαμε ότι είναι κουκουβάγια, παπαγάλι, παπαγάλους, ελάφια, τη μάρα της Παταγωνίας, που είναι επίσης υπέροχο, τον ακανθόχυρο της Ινδίας και άλλα πολλά. Είχε και φασιανούς, είχε διάφορα είδη φασιανών, είχε πολλά πράγματα. Και ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Επίσης έχει παιδική χαρά, στην οποία πέρασε πολύ χρόνο, περνάνε πολύ χρόνο τα παιδιά. Έχει προβατάκια από εκείνη την πλευρά. Έχει ένα μεγάλο χώρο για καρτ. Έχει γήπεδο ποδοσφαίρου, έχει πάρα πολλά και ωραία πράγματα. Και καμήλα, έχει το μικρό το αλογάκι της Σιρού, νομίζω το καθαρά ελληνικό αλογάκι. Έχει πολλά ωραία πράγματα. Όμως τώρα πάμε να δούμε για τι πράγμα ακριβώς μιλάω. Έχουμε έρθει για τριήμερο στην Καρδίτσα και είμαστε εδώ στον Φιλόνικο που έχει πάρα πολλά ζωάκια με την κουμπάρα μου, την Βαγγελιό. Γεια σας! Και περνάμε υπέροχα!
κρυφτεί μέσα στις τρύπες. Τι είναι ρε Μύρτη, εσύ, με τα κατάφερες? Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε like, αφήστε και το σχόλιο σας. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε και εγγραφή και πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε πρώτοι
τις ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνει ένα καινούριο δικό μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε λοιπόν και αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε σύντομα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.